Καλώς ήρθατε. Καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αρχίζουμε σήμερα, Κυριακή. Έχουμε συνείδηση και των ευθυνών μας απέναντι στους πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου και στις καθήκοντος. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και αυτών που μας ψήφισαν και αυτών ενδεχομένως που δεν μας ψήφισαν. Ιδιαίτερα για τους δεύτερους να προσπαθήσουμε ώστε να κατανοήσουν ότι ήρθαμε κι εμείς εδώ για να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν. Θα λέμε όσο δυνατόν λιγότερα και θα πράττουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Και θα αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν και στο επίπεδο της διοίκησης και στο επίπεδο του γενικότερου βηματισμού. Με εσάς θέλουμε να έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων. Θα είμαστε απολύτως αντικειμενικοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχουμε επίγνωση ότι η φωνή μας και η αξιοπιστία μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τις πράξεις μας, αλλά και από εσάς. Λοιπόν, είμαστε δεκτικοί στην καλόπιστη κριτική πάντοτε και θα διευκολύνουμε τη δουλειά σας. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Καλημέρα, καλό μήνα. Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες της Πελοποννήσου και τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξουμε ως ομάδα το καλύτερο δυνατό. Απλώνω χέρι φιλίας και συνεργασίας προς τις άλλες συνιστώσεις, προς όλες τις συνιστώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, στους άλλους συνδυασμούς, να δουλέψουμε όλοι μαζί, να βρούμε το κοινό τόπο για το καλό του τόπου μας, για το καλό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Η παρουσία μου σήμερα εδώ είναι συμβολική. Είναι η πρώτη μέρα της καινούργιας Περιφερειακής Αρχής. Είναι η πρώτη μέρα που ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Ονίκας, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Βρίσκομαι εδώ γιατί πρέπει να δείξουμε ότι από σήμερα ξεκινάμε και είναι νομίζω το πρώτο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε παντού, ότι για εμάς δεν υπάρχουν ούτε Κυριακές, ούτε αργίες, αλλά σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε, κάτι το οποίο και η καινούρια κυβέρνηση κάνει και κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω και η καινούρια Περιφερειακή Αρχή θέλει να δουλέψει και πρέπει να δείξουμε ότι καμία μέρα δεν θα πάει χαμένη. Πρέπει επιτέλους η Πελοπόννησος να αλλάξει σελίδα, πρέπει επιτέλους η Πελοπόννησος να αφήσει πίσω όλη αυτή τη βαλτωμένη κατάσταση, να αφήσει πίσω την απραξία τόσων πολλών χρόνων και να αρχίσουν επιτέλους να γίνονται έργα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, είτε ανήκουν στην κεντρική πολιτική, όπως εμείς οι βουλευτές, είτε οι δήμαρχοι που είναι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφερειάρχες, πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε για το καλό του τόπου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βουλευτής οποιασδήποτε παράταξης, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, έρχεται και μπαίνει στην περιφέρεια πλέον. Πάβει να υπάρχει το άβατο του παρελθόντος. Είμαστε όλοι εδώ, ανεξαρτήτως κομμάτων, για να συνεργαστούμε για το καλό του πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.